Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε στον Εύρο και στην ευρύτερη περιοχή ώστε να στηρίξει τον αγώνα της Κερφά για το γκρέμισμα του φράχτη του Εύρου. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από το Σάββατο και επικεντρώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη και την Κυριακή προσπάθησαν να περάσουν την Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κεσάνη για την διεξαγωγή κοινής συνέντευξης τύπου με τους αντίστοιχους Τούρκους διαδηλωτές. Δυστυχώς, αυτή τους η επιδίωξη δεν κατέστη εφικτή λόγω της άρνησης από τουρκικής πλευράς. Ωστόσο, οι διαδηλωτές δεν πτωήθηκαν αλλά επινόησαν ένα διαφορετικό τρόπο για την επίτευξη της συνέντευξης. Έτσι, Έλληνες και Τούρκοι αντάμωσαν στα σύνορα και συζήτησαν εφόλης της ύλης και αναλυτικά για τους χειρισμούς στο προσφυγικό, τους ανθρώπους που χάνονται καθημερινά στα νερά του Αιγαίου και την δημιουργία ενός ασφαλούς περάσματος από την θάλασσα. Σε αυτές τις εκδηλώσεις συμμετείχαν πάνω από 2.000 άνθρωποι σε όλες τις εκδηλώσεις της ΚΕΡΦΑ που οργανώθηκαν. Οι πορείες ήταν αρκετά μεγάλες και στην Αλεξανδρούπολη και στους κήπους και στην Ορεστιάδα και στις Καστανιές του Εύρου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι συμμετείχε αυτός ο κόσμος επειδή υπήρχε η στήριξη από τα σωματεία, τα συνδικάτα, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Ο κόσμος της Καστανιές βγήκε και διαδήλωσε μαζί μας και αυτό είναι ένα κρατούμενο και αυτό εάν δεν υπήρχε δεν θα μπορούσε να περάσει αντιπροσωπεία για να κρεμάσει πανό στο φράχτη όπου να λέει μέσα οι πρόσφυγες, έξω είναι ο Ναζί. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η διεθνής διάσταση αυτής της διαδήλωσης όλων αυτών των εκδηλώσεων. Στο Καλέ έφτασε να διαδηλώσουν πάνω από 3.000 άνθρωποι, να βγουν οι πρόσφυγες από την περιοχή που λέγεται Ζούγκλα και να διαδηλώσουν στο Καλέ και να ακυρώσουν ουσιαστικά τη σύναξη των φασιστών σε μια περιοχή όπου η Μαρί Λεπέν παίρνει πάνω από 50%. Αυτό είναι το δεύτερο κρατούμενο και το τρίτο είναι ότι στους κήπους κατάφερε και πέρασε μια αντιπροσωπεία από την Ελλάδα όπου συναντήθηκε με Τούρκους εργαζόμενους και αλληλέγγυους των εκεί κινημάτων ενάντια στο ρατσισμό και δείχνοντας την αλληλεγγύη τους στους πρόσφυγες, όπου ουσιαστικά είναι κοινό αίτημά τους να ανοίξουν τα σύνορα, να πέσουν οι φράχτες και να δημιουργηθούν ασφαλή δίωδη και ασφαλή περάσματα στους πρόσφυγες. Άρα λοιπόν αυτό μας δείχνει ότι εκεί είναι ουσιαστικά η δύναμη στην αλληλεγγύη των εργαζομένων και όχι στις βρώμικες συμφωνίες Ελλάδας και Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου θέλουν να φτιάξουν την Ευρώπη φρούριο. Δίνουμε συνέχεια και αυτό είναι το τρίτο κρατούμενο. Δίνουμε συνέχεια στις 19 Μάρτιο όπου θα είναι μια διεθνή μέρα δράσης κατά του ρατσισμού σε όλη την Ευρώπη γιατί θέλουμε να απαντήσουμε σε όλο αυτό το κλίμα που προσπαθούν διάφοροι να δημιουργήσουν, το κλίμα του ρατσισμού, το κλίμα της ισλαμοφοβίας, το κλίμα της διάσπασης μεταξύ των ανθρώπων και των εργαζομένων. Από τη μεριά μας λοιπόν θα απαντήσουμε εκεί λέγοντάς τους ότι εμείς θέλουμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στη χώρα μας, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, με χαρτιά, με οργανωμένους στα σωματεία και στα συνδικάτα, γιατί έχουμε μαζί με όλον αυτόν τον κόσμο να παλέψουμε ενάντια στο τσάκισμα που θέλουν να κάνουν στο ασφαλιστικό, ενάντια στο τσάκισμα που έχουν κάνει στα μεροκάματα. Και άρα αυτή είναι η προοπτική, να παλέψουμε μαζί με όλον αυτόν τον κόσμο για καλύτερα μεροκάματα, για καλύτερες διεκδικήσεις, για περισσότερο ψωμί αν θέλετε. Όλα δείχνουν πως κανείς δεν απαναπαύεται και μελετώνται προσεκτικά τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν ώστε ο αγώνας όλων να παράγει αποτέλεσμα.